τώρα μέσα σε αυτό το βαρύ πολιτικό κλίμα, κυρίε και κύριοι, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα στο πεδίο τη οικονομία, Στην έξοδο στι αγορέ, όπω ακούσαμε νωρίτερα, και βέβαια το θέμα του χρέου που ο Αντώνη Σαμαρά θα θέσει την επόμενη Παρασκευή στην Άγγελα Μέρκελ. Πάντω, ενώ η Μούντι προανήγγειλε σήμερα την αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία, την περιμένουμε πάρα πολύ άμεσα, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τον λεγόμενο πολιτικό κίνδυνο. Η θετική για την ελληνική οικονομία συγκυρία συνεχίζεται. Ο οίκο αξιολόγηση Μούντι ουσιαστικά προανήγγειλε την αναβάθμιση του αξιόχρεου τη χώρα η έγκριση του πολυνομοσχεδίου διασφαλίζει τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη τη Ελλάδα. Ενώ η εκταμείευση τη οικονομική βοήθεια βελτιώνει τη ρευστότητα τη κυβέρνηση εν ώψη τη ορίμανση των ομολόγων. Η Μούντι όμω κρούει τον κόδωνα του κινδύνου αναφορικά με το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Η πιθανότητα περαιτέρω διάβρωση τη κυβερνητική πλειοψηφία παραμένει υψηλή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόορε κοινοβουλευτικέ εκλογέ στου επόμενου έξι μήνε, οι οποίε με τη σειρά του θα έθεταν σε κίνδυνο τη συνέχιση τη πολιτική στο πλαίσιο του προγράμματο τη Τρόικα και θα μείωναν τόσο την εσωτερική όσο και τη διεθνή εμπιστοσύνη. Σε δηλώσει του στο Reuters, Αντώνη Σαμαρά και Γιάννη Τουρνάρα δήλωσαν πάντω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και προανήγγειλαν την έξοδο τη χώρα στι αγορέ το επόμενο τρίμηνο. Η Ελλάδα επέστρεψε. Πριν από δύο χρόνια ήμασταν το επίκεντρο τη χρηματοοικονομική αστάθεια στην περιοχή. Μια ασταθή χώρα σε μια περιοχή σχετικά σταθερή. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει εντελώ. Η πρώτη έξοδο τη Ελλάδα στι αγορέ ομολόγων, έπειτα από τον τετραετή αποκλεισμό, θα γίνει στη βάση τη δοκιμή και του λάθου. Ωστόσο, η χώρα αναμένεται να χρηματοδοτείται μόνη τη, χωρί βοήθεια, το 2016. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η έκδοση θα αφορά πενταετέ ομόλογο με στόχο άντληση περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, στην έκδοση αναμένεται να εμπλακούν ω σύμβουλοι η Deutsche Bank, η Bank of America, η Merrill Lynch, η JP Morgan και η Goldman Sachs. Για στημένη έξοδο στι αγορέ έκανε λόγο ο Αλέξη Τσίπρα, μιλώντα σε δίκτυα περιφερειακή εμβέλεια. Υπάρχει ένα σχεδιάκι μια ε, στημένη εξόδο, εξόδου, όχι πραγματική εξόδου στι αγορέ. Έχει βρεθεί από τώρα και ο οίκο για 5 με 5% επιτόκιο. Ένα μικρό ποσό, το λένε γύρω στα 5 δισεκατομμύρια, για μια πενταετία ομόλογα του νομικού δημοσίου. Στι Βρυξέλλε, την ίδια στιγμή, ο Ευάγγελος Βενιζέλο ζητούσε από την καγκελάριο Μέρκελ να βοηθήσει στην προβολή διεθνώ ότι η Ελλάδα αλλάζει. Σελίδα. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η Ελλάδα να ξαναμπεί στην αγορά, να τοποθετηθεί στη θέση που τη αρμόζει από τι αγορέ, οι οποίε αντιλαμβάνονται πολλές φορές καλύτερα τα πράγματα από ότι διάφοροι τεχνοκράτες ή από ότι και η πολιτική και θεσμική μας εταίροι. Η Γερμανίδα Καγκελάριος αναμένεται στην Αθήνα στις 11 Απριλίου και η Σουντόιτσε Τσάιτουνγκ επισημαίνει ότι η επίσκεψή της έχει σκοπό να στηρίξει το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή η Βέλτ υποστηρίζει ότι η επιστροφή της χώρας στις αγορές είναι θεαματικότερη απόδειξη εμπιστοσύνη από οποιαδήποτε έκθεση της Τρόικας. Αναλυτές μιλώντας στους Financial Times κάνουν λόγο για επιτόκιο έκπληξη. Ένα σπρέντ 250 μονάδων βάση ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα είναι κατεμέ το απόλυτο μίνιμουμ. Δεδομένου ότι τα Ιταλικά πενταετή ομόλογα βρίσκονται στο 2% περίπου, αυτό σημαίνει 4,5% για την Ελλάδα. Την άποψη ότι η Ελλάδα έχει κάθε δυνατότητα να επιστρέψει στι αγορέ, επισημαίνουν οι αναλυτέ τη Αλφαμπάνκ, οι οποίοι προβλέπουν και αύξηση των καταθέσεων του επόμενου μήνε. Είναι μαζί μου ο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, τώρα μέσα σε αυτό το βαρύ και ασήκωτο πολιτικό κλίμα, ακούγεται πολύ έντονο ότι είμαστε μια ανάσα από την έξοδο τη Ελλάδα στι αγορέ. Ποιε είναι οι πληροφορίε σου, Είναι έτσι. Ναι. Εδώ και καιρό λέμε ότι θα είναι μάλλον πριν το Πάσχα. Θα είναι μάλλον στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, σε κάθε περίπτωση την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να είναι τεχνικά άρθιο και οι δηλώσει του Ντράγκη, του επικεφαλή Ευρωπαϊκή Σχετική Τράπεζα που λίγο ως πολύ είπε ότι θα διευκολύνει την οικονομία, την ευρωπαϊκή, τις ευρωζώνες, και καλά θα κάνει να το κάνει, θα διευκολύνουν και εμάς να βγούμε σε μια αγορά η οποία διψά από ένα ελληνικό success story. Μετά από πόσο καιρό, Μπάμπη, θα το επιχειρήσει αυτό η Ελλάδα, ποια ήταν η τελευταία φορά που είχαμε πρόσβαση σε αγορές. Ήταν Απρίλιος, ακριβώς πριν μπούμε του 2010, ακριβώς πριν μπούμε στο μνημόνιο, όταν οι αγορές, αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο πήγαμε στο μνημόνιο, οι αγορές αρνήθηκαν, χρόνια, λοιπόν. Τέσσερα χρόνια να μετά. δανείσουν σε μια χώρα mm -hmm. που λέει ψέματα για το μέγεθος του προβλήματός της. Αυτή ήταν η αιτία. Ξέρεις, αυτή η συνάρτηση, το πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με ανοήτους Βεβαίω. Σε ποιου αναφέρεσαι. Αναφέρομαι σε εκείνου που δεν προλαμβάνουν τον κίνδυνο. Άνθρωποι οι οποίοι, εγώ σέβομαι τι απόψει όλων, όσο είναι μέσα στον νόμο. Αλλά έπρεπε να έχει προληφθεί το γεγονό ότι μπορεί κάποια στιγμή τέτοιου είδου πράγματα, σαν και αυτά που αποκαλύπτονται από την ατελείωτη φλιαρία του πρώην γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, να κάνουν ένα μεγάλο κακό ω την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του τόπου, στον τόπο κατευθείαν. Διότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι το καλύτερο έχουμε πετύχει τα τελευταία αρκετά Για, χρόνια. γι' αυτό ο καθένα θα πρέπει να έχει την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του. Και ειδικά όταν ε, έχει θέσει ευθύνη. Συμφωνώ απολύτω. Αλλά όπω το έπες, ο καθένα, mm -hmm. δηλαδή και η υπόλοιπη πολιτική. Αν έχει μια αντιπολίτευση η οποία πάνω σε μια κρίση, την οποία οφείλω να πω ότι ο τη διαχειρίστηκε με ταχύτητα μεγάλη. Άλλου πρωθυπουργού του θυμάμαι να το σκέφτονται, να το συζητούν με άλλου εμπίστου συμβούλου και να περνάνε ημέρε και εβδομάδε μερικέ φορέ. Εδώ ενήργησαν γρήγορα και αυτό είναι καλό σημάδι. Πρέπει όμω και η αντιπολίτευση, αντί να ζητάει να πέσει η κυβέρνηση αύριο το πρωί, αντί να γίνεται όλη αυτή η φασαρία για ένα θέμα το οποίο δεν αξίζει τόσα πολλά και από εμά του ίδιου, από τα μίντια, φουσκώνουμε την πολιτική μα κρίση, την κάνουμε Πανάκριβη. Και με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουμε πράγματα που τα έχουμε κερδίσει και τα έχουμε πληρώσει πανάκριβα να τα ξαναπληρώσουμε. Διότι θα αμφισβητηθεί στι αγορέ στο εξωτερικό. Παντού, ότι η Ελλάδα τελικώ είναι έτοιμη να βγει από την κρίση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε σημασία σε ένα γεγονό, αλλά σίγουρα βλάπτει αυτή τη στιγμή την ορθή πορεία που είχε προ τι αγορέ η χώρα και σίγουρα τι θετικέ ειδήσει που είχαμε τα τελευταία 24 24ωρα για την ελληνική οικονομία, ναι, Μπάμπη. Καταλαβαίνω αλλά τι λε. Γιατί λες. το λε αυτό. Γιατί θα σα πω γιατί το λέω. Διότι σε, πρέπει κάποτε να είμαστε Πλάι Μιλάει αρκετ... στη συζήτηση για τι αγορέ. Θεωρεί ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά. Δηλαδή ότι μπορεί η πολιτική αναταραχή να. Έχει επιπτώσεις σε αυτή την προσπάθεια της Ελλάδας να βγει στις αγορές Πρέπει να κρατούμε το μέτρο των πραγμάτων Και αυτό συνήθως δεν το κάνουμε Δεν θέλω τώρα, δεν έχουμε το χρόνο να σου θυμίσω Ότι και στο παρελθόν με ιστορίες αστείες Ανεφαντικημένου όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα Η χώρα κινδύνεψε να πέσει έξω Α θέλει ένα βράδυ, βρε χρόνο να το συζητήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε αυτή τη βλακεία που διαπνέει του πολιτικού μα και δυστυχώ και εμά θα το επαναλάβω στον χώρο των μίντια. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι. Το έχουμε πληρώσει πανάκριβα όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει επιτέλου να πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μπάμπη, αυτό χωράει πολλή συζήτηση. Αλλά επαναλαμβάνω. Πάρα πολύ, εγώ λέω την αποψή μου. Για, για ποιο φυσικά και γι' αυτό είσαι εδώ. Mm -hmm. Αλλά επαναλαμβάνω για ποιο λόγο το επισημαίνει τόσο πολύ. Ε, σε σχέση με την έξοδο τη Ελλάδα στι αγορέ, μπορεί αυτό να μα προκαλέσει πρόβλημα. Δεν θα μας προκαλέσει, διότι πιστεύω ότι στις επόμενες ώρες το κλίμα θα ανατραπεί. Αλλά σήμερα οι αγορές ήταν εναντίον μας. Εκτός από αυτό που ανάφερε ο κύριος Τουρνάρας, ευτυχώς, ότι συνεχίζει η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, αλλά στο χρηματιστήριο είχαμε γύρισμα, και γενικώ υπάρχει μια ανησυχία. Θα αντέξει η Ελλάδα, διότι έχουν δει ότι σε προηγούμενες καταστάσεις δεν αντέξαμε. Mm -hmm. Πράξη δε ανευθυνότητα είναι αυτή που κάνει ένας πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ζητά την καταστροφή της χώρας εδώ και τώρα, λες και δεν τα κατάφερε όταν ήταν Πρωθυπουργό και πρέπει να συμβεί αυτό τώρα. Όλα αυτά κατ' εμέ, όλα μαζί δηλαδή, συμποσούμενα, όπως άλλωστε θα ήθελα τον Πρωθυπουργό να τον ακούσω να μιλά, να ξεκαθαρίσει επιτέλους mm -hmm. το πράγμα. Έχει όλα τα όπλα στα χέρια του. Είναι καβάλα. Ας το πιστέψει ο ίδιος και ας μας κάνει και εμάς να το πιστέψουμε. Mm -hmm. Οι αγορέ θα ακολουθήσουν. Μπάβη, σε ευχαριστούμε πολύ.